Καλημέρα, Δημήτρη Σταθακόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα και στους αρχήνους και στους ακροατές σας. Τους πάντα ενημερωμένους και με τα ωραία ερωτήματα. Θα ξεκινήσω με αυτό, γιατί εδώ φαίνεται ότι μάλλον πέσαμε πια στην εταιρική συνεκμετάλλευση και πέφτει και πράσινο φως, και το λέω γιατί προχθές στις αντιθέσεις η κυρία Μπακογιάννη μας είπε ότι η συνεκμετάλλευση δεν είναι θέμα ταμπού για τις χώρες Μεσογείου, και το ολοκλήρωσε σήμερα ο κύριος Καρατζαφέρης λέγοντας ότι το Αιγαίο είναι μια μικρή κλειστή λίμνη. Εντάξει, δεν μπορεί να τα θέλουμε όλα δικά μας. Ίσως κάτω από κάποιες συνθήκες κάποια στιγμή να συνεννοηθούμε με τους απέναντι για να έχουμε συνεκμετάλλευση. Ναι. Και είναι ο Μπλίνκεν εδώ. Ναι. Να σχολιάσω τις δηλώσεις. Όχι, πολιτικών. Όταν ο Μπλίνκεν λέει, κύριε Σταθακόπουλε, ναι, ότι Ελλάδα και Τουρκία, και ιδίως η Τουρκία, πρέπει να αντιληφθεί ότι το Αιγαίο είναι στην καρδιά των ενεργειακών ροών προς όφελός της. Τι καταλαβαίνετε κλείνοντας όλη αυτή την παλέτα των δηλώσεων εσείς? Αυτό που λέω χρόνια, ότι η κοινή σύμμαχη που έχουμε με τους Τούρκους στο ΝΑΤΟ και ειδικά η Αμερική ως χώρα μας βλέπει ως ενιαίο χώρο. Έτσι μας βλέπαν ιστορικά από την εποχή των διομολογήσεων το 1536 που ξεκίνησαν με τον Φραγκίσκο τον πρώτο, τον Γάλλο βασιλιά, όπως συνεχίστηκαν με τους Γάλλους, τους Βρετανούς, τους Ρώσους και αργότερα στις αρχές τέλη του 18ου αιώνα, αρχές του 19ου αιώνα και οι Αμερικάνοι, όταν το στόλο που καταβυθίστηκε στον Αβαρίνο ουσιαστικά για να σώσουν τον Σουλτάνο και όχι από φιλελληνισμό, γιατί ο Ιμπραήμ ετοιμαζόταν να γίνει Σουλτάνος θέση του Σουλτάνου, κάτι το οποίο ξανά προσπάθησε το 1831 και τον σταμάτησαν πάλι οι μεγάλες δυνάμεις για να μην πάει κατά του Σουλτάνου, μέσω Συρίας, στο Χατάι, τώρα που είναι η σεισμή, από εκεί πέρα προσπάθησε να περάσει πάνω ο Ιμπραήμ. Το στόλο που βούλιαξε λοιπόν στον Αβαρίνο του τον έφτιαξαν οι Αμερικάνοι μεταξύ 1832-1839 με το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο της εποχής, το Μαχμουντιέ, αφιερωμένο στο Μαχμούντ. Και ότι ο αρχινάβαρχος τα χρόνια του Αμερικανικού εμφυλίου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ο Χόμπαρτ Πασά. Και αυτός που τους έφτιαχνε τον εθνικό ύμνο τότε, στον εξυγχρονισμό μετά το Τανζιμάτ, ήταν ο Ντονιτζέτη Πασά, που ήταν ο μεγάλος Ιταλός μουσουργός. Λοιπόν, αυτά. Ότι δεν ξέρουν τίποτα για το φόνο σε εισαγωγικά, σε εμάς που ξέρουμε ιστορία να μην τα λένε παρά έξω. Διότι μας έβλεπαν πάντοτε ως ενίο χώρο, δεν υπάρχει ούτε ίχνος, και είμαι απόλυτο σε αυτό και έχω δεχτεί πόλεμο από ομίλους τάχα μου φιλελλήνων και τα λοιπά, απεινή πόλεμο, όχι σχήμα λόγου μόνο, έτσι. Φιλελληνισμός και τα λοιπά είναι στα όρια του ρομαντισμού και του φαντασιακού, όπως έλεγε ο Καστοριάδης, κάποιον. Μέχρι εκεί. Μονάδων. Και κάποιων ανθρώπων που θέλαν να δώσουν κάποια χρήματα που χαθήκαν στην πορεία του δρόμου, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ, του Χάου που ήρθε να βοηθήσει ιατρικά ή κάποιον άλλον που χώτησαν κατά καιρούς. Κυρίως είναι αυτό που λέει ο Πάλμερστον, ο Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας και μετά Πρωθυπουργός, λίγο μετά τα χρόνια της Εθνικής Επανάστασης. Δεν υπάρχουν σταθερές φιλίες, υπάρχουν σταθερά συμφέροντα. Και εκείνο πάλι που έλεγε και ο πιο παλιός στο έργο του Il Principe, ο ηγεμόν. Μακιαβέλη, η υπόσχεση που δόθηκε ήταν μια ανάγκη του παρελθόντος. Ο λόγος που δεν κρατήθηκε η υπόσχεση είναι μια ανάγκη του παρόντος. Κοινώς υπαξίπα δηλαδή. Άρα, μας βλέπουν σε νέο χώρο, το λέω σχηματικά τώρα για να το οπτικοποιήσω, μια σχήμα σε ραδιόφωνο, είμαστε μια κλειδαριά. Αν το δούμε στο χάρτη, ο μηχανισμός κλειδαριάς είναι η Τουρκία. Μοιάζει έτσι με τον μηχανισμό, πώς μπαίνει μέσα στην Μικρά Ασία. Και ο αφαλός κλειδαριάς είναι η Ελλάδα. Ο αφαλός χωρίς το μηχανισμό δεν λειτουργεί. Ο μηχανισμός χωρίς να έχει αφαλό να μπει το κλειδί πάλι δεν λειτουργεί. Άρα λοιπόν είμαστε ένας ενιαίος χώρος, μια κλειδαριά ιστορικά που ξεκλειδώνουμε βορρά, νότο, ανατολή, δύση. Κάποτε ήταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μετά η Οθωμανική Αυτοκρατορία, μετά με τις επαναστάσεις γίνανε εθνικά κράτη. Δεν έχει σημασία που γίνανε εθνικά κράτη. Ο χώρος είναι ενιαίος για τα γεωπολιτικά συμφέροντα των μεγάλων και κάποτε για τους δρόμους του μεταξιού. Μετά του πετρελαίου, τώρα του αερίου. Άρα λοιπόν, αυτός ο χώρος, είμαστε δέσμοι της γεωγραφίας, έτσι έχει τα πράγματα και πάντοτε θα υπάρχει στην ελληνική κοινωνία μία τάση, μία άποψη, η οποία η μία θα είναι αυτή του αγωνιστικού πνεύματος,
Και οι άλλοι θα είναι αυτοί που πρέσβευαν κάποτε οι φαναριώτες τύπου Μαυροκορδάτου ή ξέρω εγώ οι Γιαννιώτες τύπου Κολέτη. Οι οποίοι τώρα εκθιάζονται από τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και πολιτική και ιστορικούς, τα τμήματα ιστορίας της Ελλάδος γενικώς, αυτό εκθιάζουν καθόλου τον ηρωισμό των αγωνιστών που μαθαίναμε όλα αυτά τα χρόνια στα σχολεία μας. Τώρα είναι πλέον ο μεγάλος πολιτικός που έπρεπε να κάνει και μερικά πράγματα, μερικές υποχωρήσεις και να βάλει και μερικούς αγωνιστές αντιδραστικούς στη φυλακή σε συνδυασμό με τους Βαβαρούς τότε, ας πούμε, και μετά με την οικογένεια Γκλίξπουργκ. Άρα λοιπόν, που ήρθαν από τη Δανία, μετά την έκπτωση του Όθωνα, άρα λοιπόν μας βλέπουν σε νέο χώρο, εμείς πρέπει να το γνωρίζουμε. Η κοινή γνώμη, η πολύ κοινή γνώμη, ο πολύς κόσμος ήταν και είναι πάντοτε με την αξιοπρέπεια και τον αγωνιστή. Γενικώς κρατούσε πάντοτε μικρό καλάθι προς τους πολιτικούς. Όμως η πολιτική πάντοτε, κυρίως στην Ελλάδα πολιτική με όμικρον γιώτα και πολιτική με ήττα, ουσιαστικά μεταφράζεται σε κομματοκρατία. Που η κομματοκρατία στην Ελλάδα, όπως λέει ο καθηγητής και φίλος μου Κοντογιώργης, εξελίχθηκε μέσα από τον κοντζαμπασισμό. Ο κοντζαμπασισμός που έγινε κομματοκρατία, φιλοαγγλικό, φιλογαλλικό, φιλορωσικό και ποτέ φιλοελληνικό. Πάντοτε στην εξυπηρέτηση και τη δούλευση των ξένων συμφερόντων, πάντοτε υπό υποτροπή αυτή η χώρα, πάντοτε ο λαός, όπως το λέει και ο ποιητής, αδικημένος και προδομένος, μέχρι να πάρει το τυράκι, δηλαδή να διοριστείς στο δημόσιο, δηλαδή να γίνεις ένας από εμάς. Διοριζόμενος στο δημόσιο, μπουκώνει το στόμα, δεν πολύ μιλάς. Άρα λοιπόν ένα μικρό ποσοστό εξουσίαζε και εξουσιάζει τη εντολή των τρίτων τη χώρα μας, διαχρονικά στην ιστορία, τουλάχιστον τα τελευταία 200 χρόνια από την Επανάσταση και μετά. Ο κόσμος μέχρι την εποχή των πατεράδων μας, άντε λίγο και εγώ που είμαι στα 58, η δικιά μου γενιά, κούτσα στραβά υποψιασμένη, η νεότερη γενιά, απομονωμένη, αποχαυνωμένη αν θέλετε σε κάποιες καταστάσεις, παρά τα πτυχία και την μόρφωση και τη γνώση που έχουν, στη μη συμμετοχή στο δημόσιο βήμα, στο κοινό, στο res publica, στο δημόσιο πράγμα δηλαδή, ουσιαστικά δεν έχει λόγο και είναι ανώριμος λαός επί 4 χρόνια και ξαφνικά έχει τη θεία επιφύτηση να γίνεται όριμος λαός, σοφός λαός την ώρα που επικροτεί την εκλεγμένη μοναρχία, όπως ξαναλέει η ολιγαρχία αν θέλετε, όπως λέει ο Κοντογιώργης, αν του κλέβω τις φράσεις, αλλά είναι δικές του. Άρα λοιπόν όλη αυτή η παθογένεια έρχεται τώρα να εκφραστεί, να κουμπώσει και στο τι ο πολιτικός κόσμος, δηλαδή τα κόμματα, δηλαδή η κομματοκρατία στην Ελλάδα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε κοινοβουλευτισμό της Βρετανίας, όπου στη Βρετανία οι βουλευτές αναγκάζουν τον πρωθυπουργό, αν δεν ακολουθεί τη γραμμή του κόμματος και το ιδεολόγημα, να παραιτηθεί. Ενώ εδώ, αν σηκωθεί ένας βουλευτής και πει, μα κύριε Πρωθυπουργέ, άλλα είχαμε πει και άλλα κάνουμε, δεν λέμε εκείνα που μας ψήφισε ο λαός. Τι κάνουμε στον βουλευτή, τον διαγράφουμε, τον φημώνουμε λοιπόν. Άρα εδώ πέρα μιλάμε για κομματοκρατία και ουχή κοινοβουλευτισμό, ο οποίος κοινοβουλευτισμός ως αντιπροσωπευτικό πολίτευμα δεν έχει καμία σχέση με την άμεση δημοκρατία που εφευρέθηκε για ένα μεγάλο διάστημα, αρκετό, στην Αθήνα. Ή τέλος πάντων όπως εφαρμόζεται στην σύγχρονη μορφή της στην Ελβετία, σε μια σύγχρονη μορφή. Άρα λοιπόν, όλο αυτό το πολιτικό σύστημα, δηλαδή η κομματοκρατία στην Ελλάδα, έχει παραδώσει τα κλειδιά της χώρας στην οικονομία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην άμυνα, στο ΝΑΤΟ και δι' στην Αμερική. Είμαστε σαφώς, εγώ θεωρώ ότι είναι δόκιμο αυτό που είπαν οι Τούρκοι, δεν είναι αδόκιμο, ότι είμαστε το Πουέρτο Ρίκο της Μεσογείου για τους Αμερικάνους. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Μπορεί να μην συμφωνώ, την αντιλαμβάνομαι. Δεν την εστερνίζομαι, την αντιλαμβάνομαι όμως. Η χώρα μας είναι μικρή, είναι το 1/8 από την Τουρκία πληθυσμιακά και σε έκταση αν θέλετε, και βεβαίως είναι πάνω σε σταυροδρόμοι που εξυπηρετούνται συμφέροντα και σαφώς θα μας καταπνίξουν. Μην ξεχνάμε ότι από το 1825 ακόμα και ο Κολοκοτρώνης ο ίδιος ήταν σύμφωνος στο να μπούμε υπό μια επιτροπή, τέλος πάντων, να παραδώσουμε τα κλειδιά το 1808-1809 στους Γάλλους, η γαλλική επικυριαρχία, πριν την Επανάσταση του 1821, και μετά το 1825 στους Βρετανούς, που δεν το δέχτηκαν. Άρα λοιπόν,
βλέπουμε ότι ρεαλιστές να είμαστε, πράγματι έχουμε πρόβλημα. Ναι, πώς επιζείς μέσα σε αυτό το πρόβλημα, αυτό είναι πολιτική επιλογή. Εδώ πέρα λες ή παραδίδω τα κλειδιά, αυτό έχουν κάνει οι κρατούντες γενικώς διαχρονικά στην Ελλάδα. Το σεβαστώ, το αντιλαμβάνομαι, δεν το ενστερνίζομαι. Okay, το βιώνω όμως, ρεαλισμός, έτσι είναι τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, σου λένε τώρα, κύριοι, με αφορμή τους σεισμούς και τον ανθρωπισμό, ξεχνάμε τις απειλές της Τουρκίας, ξεχνάμε ότι κλείναμε τα προξενία μας και μέχρι την Παρασκευή θα τα έχουμε ξανανοίξει. Τι κάνουμε, περνάμε την κολυμπήθρα του Σιλοάμ τον Ερντογάν, άρα δεν τον βλάπτουν σε τίποτα οι σεισμοί, τον αντίον. Επιμένετε σε αυτό, ότι δεν τον βλάπτουν σε τίποτα. Μα βγάζει μάτι. Βγάζει μάτι. Εδώ πέρα ξανάφεξε σχέση του με τον δυτικό κόσμο που κλείναν τα προξενία. Λοιπόν, πέραν τούτου, θα πάρει και χρήματα, δίνει και χρήματα και τρίτων και Δύσης και Ανατολής και από το Ταμείο Ανάκαμψης Φυσικών Καταστροφών που έχει φτιάξει εδώ πέρα και 20 χρόνια με κρατήσεις από τους μισθούς των δημοσίων, ιδιωτικών και υπαλλήλων και συνταξιούχων. Κυνηγάει ορθώς, κάθε χώρα έτσι θα έκανε, τους εργολάβους και τους λέει: κύριοι, υπήρχαν νόμοι, δεν τους στηρίσατε και υπάρχουν και επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι στις πολεοδομίες που τα πήραν για να σας δώσουν άδεια και στα φρακτήρια. Θα καταδικαστείτε. Και τι κάνει ο μέσος Τούρκος, για όσους, ο Τούρκος της περιοχής που είναι κουρδικής καταγωγής, αραβικής ή ρωμαϊκής, ρωμιός. Τι του λένε, τι να κάνουμε, του λένε, μπαμπατζίμ, πατερούλη μας, ήταν καντέρ, ήταν μοιραίο το πεπρωμένο μας και θα μας δώσει ο Αλλάχ το Μερχαμέτ, το έλεος, μέσα από σένα. Και του χαϊδεύουν τα μάγουλα, όπως είδατε, όλος έχασε 16 άτομα στην κάμερα, μη λέει, έχω χάσει 16 άτομα, αλλά έχω τον μπαμπατζίμ, έτσι τον ονόμασε, μπαμπατζίμ, τον πατερούλη μου, ο οποίος θα με σώσει, θα μου δώσει το Μερχαμέτ, θα μου δώσει το έλεος του. Άρα λοιπόν, οι σεισμοί του φτιάξαν το προφίλ μια χαρά. Έρχεται και η Αμερική τώρα με αφορμή του σεισμού στο ανθρωπιστικό και λέει: βρε παιδιά, βρείτε τα. Σας τα λέω τόσο καιρό και πριν το σεισμό. Βρείτε τα, βρείτε τα. Μισό. Παρακαλώ. Αυτή την ώρα που μιλάτε, κάνουν δηλώσεις από κοινού Δένδια Μπλίνκεν. Και ξέρετε τι προκύπτει, ναι, και από τις δηλώσεις των δύο. Ισχυρό θεμέλιο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις η σημερινή συγκυρία. Ο σεισμός. Αυτό που λέμε. Ότι ο σεισμός είναι μια πολύ καλή αφορμή επάνω στα ποκαίδια των χαροκαμένων ανθρώπων να κάνουμε ωραίες business για τα γεωπολιτικά μεγάλα συμφέροντα. Άλλοι λοιπόν, τα οποία ξεπερνούν τον άνθρωπο, όπως ξέρουμε, τον άνθρωπο ως μονάδα. Ο άνθρωπος ως μονάδα ήταν μια πολύ καλή αφορμή για να ξαναβρεθούμε την ώρα που κλείναν τα προξενία. Άρα λοιπόν, περνάμε από την κολυμπήθρα του Σιλοάμ, απαραδίδουμε άσπυλο τον Ερντογάν, κάνει ό,τι μπορεί να κάνει ως εσωτερικά κρατικό λειτουργικά, ως ηγέτης, διώκει, δίνει αποζημιώσεις. Τι να κάνουμε, οποιαδήποτε χώρα με τέτοιο σεισμό, με μια έκταση από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αθήνα και με 15 εκατομμύρια περίπου πληγέντες, μόνο η Ιαπωνία θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει παγκόσμια, καμία άλλη χώρα. Ούτε εμείς ομιγέννητο. Άρα λοιπόν βλέπουν οι άνθρωποι ότι αυτό ήταν καντέρ, ήταν μοιραίο. Πεπρωμένο μας, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Τώρα από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Γίνονται διώξεις, γίνονται. Μας δίνει κάτι, δίνει. Θα μας ξαναδώσει, ναι. Έρχονται οι μεγάλες κατασκευαστικές σου. Μέχρι χθες ονομάζουν με Μπεσλίτσετε η συμμορία των πέντε και λένε: εμείς θα βοηθήσουμε και δωρεάν στην ανοικοδόμηση. Ναι. Όλα με λιγάλα. Έρχονται οι Αμερικανοί και λένε: με αφορμή τους σεισμούς, ανθρωπισμός. Βρείτε τα παιδιά. Σας το λέγαμε και πριν τους σεισμούς. Να τα βρείτε, να τα βρούμε, λέμε κι εμείς. Κανένα πρόβλημα. Μην είμαστε μονοφαγάδες. Αλλά ξεχνάνε οι Έλληνες πολιτικοί την ιστορία, την οποία αυτή τη στιγμή στα ελληνικά πανεπιστήμια, μετά λύπης μου στα τμήματα ιστορίας, λένε ότι η ιστορία δεν διδάσκει. Αυτό διδάσκουν οι καθηγητές ιστορίας στα πανεπιστήμια σήμερα, ότι η ιστορία δεν διδάσκει. Και το ερώτημα είναι, αφού η ιστορία δεν διδάσκει, γιατί τη διδάσκετε για να πάτε σπίτι σας ως καθηγητές ιστορίας. Δηλαδή διδάσκουν ιστορία, ότι η ιστορία δεν διδάσκει. Αυτό είναι σήμερα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Άρα λοιπόν, και όταν ακούνε και το όνομά μου και άλλων, βγάζουν φλίχτενες οι διδάσκοντες της ιστορίας στα πανεπιστήμια. Τώρα, ιστορία, ξαναλέω, ξερά ιστορία, έτσι, όχι άλλες επιστήμες. Οι κοινωνικές επιστήμες, οι γεωπολιτικές και κοινωνικές. Για την ιστορία ξερά. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι διατεθειμένο να τα βρει, γιατί, όπως είπα, το λέω κάθε υπερβολή, το έχουν πει οι Τούρκοι. Εγώ δεν αντιλέγω σε αυτή τη ρίση ότι είμαστε το Πορτορίκο της Μεσογείου για τους Αμερικανούς. Είναι μια πολιτική επιλογή. Okay, δεν την εστερνίζομαι, όπως ξαναείπα. Είναι όμως μια πραγματικότητα. Κύριε Σταθακόπουλε, κοιτάξτε, εγώ αντιλαμβάνομαι. Και αντιλαμβάνεται και ο κόσμος εδώ. Αυτά θα τα δούμε μετά τις 11. Όμως,
Θέλω να σταθώ λίγο στην επικαιρότητα. Λέει ο κύριος Μπλίνκεν, μεταξύ άλλων. Διαβάζω μοταμό. Αν επιληθούν μακροχρόνια προβλήματα, όπως αυτά της ναυσιπλοείας, τότε υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες, ο Αμερικανός υπέρξης τα λέει αυτά, καθώς η Τουρκία θα βρίσκεται στο επίκεντρο της ροής ενέργειας. Της ροής ενέργειας στη Μεσόγειο, του Αιγαίου, κυρίως όμως Ανατολικής Μεσόγειου, η Τουρκία θα έχει τεράστιο όφελος στο να βρίσκεται στο επίκεντρο της ροής ενέργειας, προσέξτε, από τη Βόρεια Αφρική στην Ευρώπη. Έτσι. Αυτό θα είναι προς το συμφέρον του τουρκικού λαού. Άρα, η επίλυση των μακροχρόνιων διαφορών θα φέρουν νέες και μεγάλες ευκαιρίες και εκτιμούμε ότι θα βελτιώσουν περαιτέρω και τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Και έρχεται από τη μία πριν τον Μπλίνκεν η άλλο υπουργός εξωτερικών να λέει ότι το θέμα της συνεκμετάλλευσης, εδώ το είπε, σε αντιθέσεις, δεν είναι ταμπού, και σήμερα ο κύριος Καρατζαφέρης να προσθέτει ότι η θάλασσα του Αιγαίου είναι μια μικρή θάλασσα, μια κλειστή λίμνη ουσιαστικά, και δε, υπό όρους πρέπει να δούμε τη συνεκμετάλλευση, να μην είμαστε εμείς μόνο. Μόνο χαφαγάιδες, ναι. Αυτό βλέπει λοιπόν, όπως είπα προηγουμένως, ο πολιτικός κόσμος, και ουσιαστικά βλέπει αυτό που βλέπουν οι Αμερικάνοι, οι οποίοι μας βλέπουν ως ενιαίο χώρο. Άρα πάει επαγωγικά, όπως είπα προηγουμένως. Για τους Αμερικάνους είμαστε ενιαίος χώρος, παιδιά. Βρείτε τα, μια αφορμή τώρα να τα βρείτε, είναι οι σεισμοί. Ακούει ο πολιτικός κόσμος και συνενεί. Βγαίνουν και ξεχασμένοι πολιτικοί και νεότεροι και συνάδουν σε αυτό το πράγμα. Άρα βλέπουμε ότι το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος πάει προς τα εκεί. Ξεχνούν όμως την ιστορία. Γιατί δεν θέλουν και να διδάσκεται η ιστορία στα πανεπιστήμια. Τώρα τι κάνουν οι καθηγητές ιστορίας, δεν ξέρω. Τι διδάσκουν αφού δεν πρέπει, αφού διδάσκει η ιστορία. Η ιστορία λοιπόν διδάσκει ότι ο Τούρκος όταν του δίνες ένα, ζητούσε δύο. Και στα δύο ζητούσε τρία. Και αυτό δεν τελειώνει, δεν έχει να κάνει με τη Δανία. Η Τουρκία αντιλαμβάνεται την καλοπιστία, τον ευρωπαϊσμό των δικών μας και τις νουθεσίες των ΗΠΑ, ως αδυναμία, κύριε, με έχετε ανάγκη. Ότι και να κάνω, με έχετε ανάγκη. Πάλι εδώ θα έρθετε σε μένα να θυσιάσετε τον Μόσκο, τον Σιτευτό, σε μένα τον Άσωτο. Εμένα θέλετε να ξαναβάλετε στο Μαντρί. Και βεβαίως, υπό μία έννοια, ρεαλιστικά, δεν είναι κακό η Τουρκία να είναι στη Δύση, για να μην είναι εχθρός μας. Να είναι εκείνη το προπύργιο της Ανατολής και της τυχόν σύγκρουσης που κάποια στιγμή θα γίνει. Η σύγκρουση των πολιτισμών, όπως λέει ο Χάντιγκτον από το 90. Και να μην είναι η Ελλάδα το προκεχωρημένο φυλάκιο, ας είναι η Τουρκία. Γιατί αν η Τουρκία είναι από την άλλη μεριά και εμείς από εδώ, σαφώς και θα υπάρξει πέραν της παγκόσμιας και διμερής σύγκρουσης εδώ πέρα. Ας είναι η Τουρκία λοιπόν από την δικιά μας τη μεριά. Το θέμα είναι πώς θα είναι. Δηλαδή έρχεται ως καταπατητής, αμφισβητεί, ερμηνεύει το διεθνές δίκαιο αλλά Τούρκα, δηλαδή υποκειμενικά, όπως θέλει. Και λες ναι, έχεις δίκιο, σε μαλώνω, με, αλλά τελικά έχεις δίκιο, γιατί τι να κάνω, είσαι αναγκαίο κακό. Και βρε παιδιά, εντάξει τώρα, εσείς τα καλά παιδιά. Οι Έλληνες βρείτε τα. Και έχουμε και τον Τούρκο από την άλλη μεριά να λέει για την παροιμία, πώς τη λέγανε οι προγονείς μας, Τούρκονίδες άσπρα θέλει. Ακτσέδες, δηλαδή ασημένια νομίσματα. Και αλωνίδες, και άλλα θέλει. Δεν τελειώνει αυτό. Δεν έχουμε να κάνουμε με τη Σουηδία, δεν έχουμε να κάνουμε με τη Δανία, έχουμε να κάνουμε με την Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν μας λέει, αυτές ό,τι εκφράσεις χρησιμοποιώ, παροιμιώδεις, είναι από αυτά που λένε οι Τούρκοι ήδη και πώς μας βλέπουν. Λένε λοιπόν, είμαστε στο πεζοδρόμιο, βρε, και τσακώνονται δύο παιδιά. Η Τουρκία και η Ελλάδα. Ως παιδιά στο πεζοδρόμιο που τσακώνονται. Και τι λέει το παιδί Ελλάδα. Μη με χτυπάς, θα το πω στη μαμά μου. Και λέει το παιδί Τουρκία. Σχηματικά έτσι, παρομοιάζω στο πεζοδρόμιο, δηλαδή είναι η δικιά του παρομοίωση. Μόνο σου δεν μπορείς, βρε, μόνο τη με τη μαμά σου. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε διαφορετική νοοτροπία, διαφορετική οπτική, και δεν λέω ότι η δικιά του είναι σωστή, αλλά αυτή είναι η δικιά του. Και εδώ πέρα λοιπόν έχουμε δύο πολιτικές επιλογές. Ή παραδίδεις τα κλειδιά σε τρίτους, αυτό που έχουμε κάνει ως χώρα. Ρεαλιστικό, δεν μου αρέσει, αλλά έτσι είναι. Τι να κάνουμε, το αποδέχομαι ως αναγκαίο κακό, ή γίνεσαι Ισραήλ. Και τώρα πάλι με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε ότι είμαι πράκτορα στον Τούρκο του Ισραήλ, γιατί έχω και διάφορους τέτοιους. Λοιπόν, ανόητους. Το Ισραήλ έχει αποφασίσει να είναι ένα στρατόπεδο που είναι πολιτεία. Όπως ήταν η αρχαία Σπάρτη. Ήταν ένα στρατόπεδο που γινόταν πολιτεία. Η Αθήνα ήταν μια πολιτεία που όταν χρειαζόταν γινόταν στρατόπεδο. Η Ελλάδα έχει αποφασίσει να είναι μια πολιτεία που αν χρειαστεί μπορεί να γίνει στρατόπεδο. Το Ισραήλ είναι ένα στρατόπεδο που παρεπτόντως είναι και πολιτεία. Αλλά ουδής διανοείται εκεί στο στόμα του λύκου που είναι γεωγραφικά. Να το πειράξει, να το ενοχλήσει, αφού είχε ενεργοποιημένο και τη διασπορά την εβραϊκή παγκόσμια. Η ελληνική διασπορά, οι Έλληνες μεταξύ μας, έχουμε αποφασίσει κάτι άλλο.
Okay, δεν μ' αρέσει, σεβαστώ. Αλλά είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Δηλαδή θα μπορούσε η Ελλάδα να είναι και στυλ, όχι ακριβώς το Ισραήλ, τύπου Ισραήλ, στα θέματα εθνικής αμήνης και όταν λέμε κόκκινες γραμμές να τις εννοούμε, και θα μπορούσε σε θέματα πολιτιακά, σε θέματα εκλογών και εκπροσώπησης, να είναι αυτό που ήθελε ο Καποδίστριας κάποτε, δεν πρόλαβε να το κάνει. Ποιος τον δολοφόνησε, ξέρουμε τα φυσικά πρόσωπα. Τους ηθικούς αυτούργους ξέρουμε. Αυτοί που τον κατήργησαν το 1830, το Φλεβάρι, τέτοιες μέρες του 1830, τον κατήργησαν εν ζωή και εν ενεργεία στο πρωτόκολλο του Λονδίνου. Επιβάλλοντας την Ελλάδα, λέει ο Θεού, μοναρχία και υποεπιτροπή την Ελλάδα. Λοιπόν, ο Καποδίστριας λοιπόν ήθελε κάτι σαν την Ελβετία να μας κάνει, δηλαδή πολυκράτος σε ομόσπονδο κράτος. Πολυκράτη δηλαδή σε ένα ομόσπονδο κράτος, ή αυτό που ήθελε ο Καραβίδας στη δεκαετία του 30 ή ο Παπαναστασίου με το σύνταγμά του, που δεν εφαρμόστηκαν τα συστήματα ούτε του Καραβίδα, του κοινωνιολόγου, ούτε του Παπαναστασίου. Ουσιαστικά το σύνταγμα είχε ζωή. Άρα λοιπόν υπήρχαν προτάσεις στην Ελλάδα, υπάρχουν προτάσεις, είναι θέμα επιλογών πολιτικών, διότι οι πολιτικοί της Ελλάδος διαχρονικά είχαν κάνει μία επιλογή. Ανήκουμε. Όχι απλά στη Δύση, είμαστε η Δύση, αλλά έχουμε και πόδι στην Ανατολή. Αλλά διότι είχαν αποφασίσει να είναι η χώρα υποεπιτροπία. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό από το μια χώρα ανεξάρτητη η οποία προσφέρει συμμαχίες, όπως η Τουρκία που προσφέρει συμμαχίες, ενώ η Ελλάδα ζητάει συμμαχίες. Σημειολογικά είναι εντελώς διαφορετικά το ζητάω συμμαχία από το προσφέρω συμμαχία. Επίσης η Τουρκία, κακά τα ψέματα, κάνει τη βρώμικη δουλειά για τους συμμάχους όποτε χρειάζεται. Με όφελος. Η Ελλάδα, για μένα σωστά σε αυτό, δεν θέλει να κάνει τη βρώμικη δουλειά των συμμάχων που έχουμε με την Τουρκία, με τον Αντοϊκόν προκειμένου, και απλώς προσφέρουμε γη και ύδωρ, δηλαδή βάση. Είμαστε μια βάση. Μας εξασφαλίζει αυτό ότι π.χ. με τη βάση στην Αλεξανδρούπολη δεν θα γίνει εισβολή ποτέ των Τούρκων από εκεί, θα σταματήσουν λόγω των συμφερόντων των Αμερικανών. Πρωτίστως. Όχι ότι δεν θα μπορούσαμε και εμείς να αμυνθούμε και το τείχος κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως εξασφαλίζει στην ψυχολογία των πολιτικών της Ελλάδος ότι θα έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο να δούμε τι θα κάνουμε με την οικονομία και την ευμάρεια του λαού. Είναι μια άποψη. Δεν λέω ότι είναι λάθος. Εγώ δεν συμφωνώ. Είναι μια άποψη. Έτσι είναι τα πράγματα. Να τα βλέπουμε ρεαλιστικά. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν. Και όσοι θεωρούσαν ότι είναι αδόκιμο να λέμε ότι έρχονται πρέσπες του Αιγαίου. Μπορεί να είναι υπερβολή, μπορεί να μην είναι δόκιμος όρος, θα δοθεί μια νέα ορολογία. Ότι έρχεται πάντως ένα πακέτο, Βόρεια Κύπρος, κατεχόμενα δηλαδή, Ανατολική Μεσόγειος, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Θράκη, και ότι μέσα στα 6 σημεία, τα 3 τα ξέρουμε, στα υπόλοιπα πιθανολογώ ότι είναι τα μυστικά, ότι είναι μέσα και τα θέματα αποστρατικοποίησης των νησιών, θέματα ότι εκεί πέρα έχουμε μειονότητα Τούρκων και όχι μουσουλμάνων, θέματα με τα κατεχόμενα, θέματα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως θα περάσουν οι αγωγοί κτλ. Για να ωφεληθούν οι Τούρκοι, δηλαδή ο τουρκικός λαός, από την ενέργεια και από τα χρήματα που δεν θα καρποθεί τίποτα. Ούτε ο τουρκικός λαός, ούτε ο ελληνικός. Θα τα καρποθούν κυρίως ως εργολαβικό αντάλλαγμα οι εταιρείες που θα κάνουν τη δουλειά και την επένδυση. Λογικό. Και από εκεί και πέρα, ό,τι μπορεί να μπει στα δημόσια ταμεία σε κάποια χρόνια και εφόσον με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει αλλάξει ο τρόπος ενέργειας, δηλαδή μπορεί να μην χρειαζόμαστε ενέργεια πετρελαίου, LNG ή οτιδήποτε, αλλά θέλουμε άλλου είδους ενέργεια. Οπότε είναι ανάχρηστη όλη αυτή η επένδυση για τα επόμενα 10 χρόνια, αλλά λέμε τώρα, θα πάρουν και τα κράτη κάτι ως αντάλλαγμα. Το θέμα είναι αν αυτό θα φτάνει στον κόσμο, στο λαό. Και τελικώς, αν η Ελλάδα θα είναι μια σύγχρονη μορφή μολδοβλαχίας, όπου ήταν μεταξύ των συνόρων της Ρωσικής Αυτοκρατορίας τότε και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, υπήρχε μια buffer zone, η Μολδοβλαχία, όπου διοικούσαν από ένα σημείο και μετά, πιο πριν ήταν κάποιοι ταταρικής καταγωγής ντόπιοι, όπως ο Δημήτριος Καντεμίρ και η οικογένειά του, αλλά μετά που πήγαν οι φαναριώτες και διοίκησαν, ουσιαστικά θα είναι η Ελλάδα σε μια σύγχρονη μορφή κάτι παρόμοιο. Δηλαδή θα έχουμε Έλληνες διοικητές, σαφώς δεν θα υπάρχει τουρκική σημαία, ελληνική σημαία θα είναι, ελληνικό κράτος θα είμαστε, αλλά θα γίνεται εκείνο το οποίο θέλει η Τουρκία. Τι θέλει η Τουρκία και φωνάζει ο Ερντογάν? Κύριοι, Καζάν, Καζάν.
Καζάν, καζάν σημαίνει τρώσα από τον καζάνι μου, τρώσα από τον καζάνι σου. Άρα είμαστε win-win, κερδίζουμε και οι δύο. Πώς το μεταφράζει ο Τούρκος αυτό, 50-50, όχι σου λέει, είναι Λεόντιος η συμφωνία. Τη μεγάλη μερίδα του Λέοντος εγώ, γιατί είμαι μεγάλη Τουρκία, 8 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα, και εσύ θα παίρνεις κάτι, αλλά θα με ρωτάς. Και τι κερδίζεις από όλο αυτό, Ελλάδα? Κερδίζεις σαφώς από κάποια ωφέλη ενεργειακά, χρηματικά κλπ. Στην ησυχία σου, τουρισμού και όλα τα σχετικά. Και σε κάθε περίπτωση δεν χρειάζεται να σπαταλάς κεφάλαια για άμυνα, για όπλα. Και ήθελα να ξέρω τώρα το αστεράκι πάλι. Γιατί κάνουμε τόσο τεράστιες αγορές οπλικών συστημάτων για να ουσιαστικά να μηνθούμε από τον επιθετικό Τούρκο, όταν ξαφνικά ο Τούρκος σε μια μέρα λόγω των σεισμών έγινε το καλό παιδί, ξεχάσαμε τον ανθρωπισμό και τις απειλές του, επομένως μήπως να μεταπουλήσουμε και τα όπλα, να πάρουμε κανένα ψηλό, γιατί θα το χρειαστούμε αφού θα είμαστε σε μια ωραία συνεργασία, σε μια Λεόντιο consortium, σε μια Λεόντια κοινοπραξία με τους Αμερικανούς να υποπτεύουν τους Τούρκους μέσα εμείς, τι ωραία, τι καλά και όλα ευλογημένα και αγαπημένα. Και ουσιαστικά, όπως λένε κάποιοι ακαδημαϊκοί στην τηλεόραση που έχουν prime time χρόνο και μιλούν, λένε και τι έπαθε η Φιλανδία που λέμε η φιλανδοποίηση. Φιλανδία, μια χαρά, δεχότανε τη Σοβιετική Ένωση ένα φεγγάρι και από ένα σημείο και μετά τι έγινε, η Σοβιετική Ένωση κατέρευσε. Η Φιλανδία δεν έπαθε κάτι, άρα θα καταρρεύσει συν το χρόνο η Τουρκία ως όγκος, ως μεγαλομανία, ως ξέρω εγώ, εγωισμός, απολυτότητα και εγώ είμαι εδώ πέρα ο καουμπόης της περιοχής. Θα ξεφουσκώσει αυτό και θα αναγκαστεί και η Τουρκία να εξυγχρονιστεί και ούτε γάτα τη ζημιά. Θα αγαπήσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον και έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Αυτά, όπως έλεγε ο Καστοριάδης, είναι στο φαντασιακό κάποιων ανθρώπων και δεν σημαίνει. Κύριε Σταθακόπουλε, επειδή θα κάνουμε διάλειμμα, σήμερα έχετε ετοιμαστεί μέχρι εξοντώσεως. Έχω κρατήσει δεκάδες ερωτήματα. Δεν έχω ετοιμαστεί. Μιλάω από στήθους παντελώς απροετοίμαστος, αλλά καταθέτω ψυχή αυτή. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αλλά έχετε και δεκάδες ερωτήματα τα οποία έχω φυλάξει. Ναι, θέλω, ναι, πριν πάμε στη διακοπή, να διευκρινίσω κάτι σε πολλούς ακροατές και με τη βοήθειά σας. Επειδή μου λένε εδώ τι κακό έχει ο όρος συνεκμετάλλευση. Ο όρος συνεκμετάλλευση από μόνος του δεν έχει κακό, σωστά, διότι αν σε μια οριοθετημένη μεταξύ μας ΑΟΖ βρεθεί στο σύνορο απάνω κοίτασμα, ναι, εκεί χωράει ο όρος συνεκμετάλλευση. Η συνεκμετάλλευση όμως, όπως τη λένε οι Τούρκοι και οι Αμερικανοί, η διατύπωση είναι σαφής του Μπλίνκεν, σημαίνει στην ουσία συνδιαχείριση στο Αιγαίο των κοιτασμάτων που θα είναι κατά το μάλλον ή τον κατά το μάλλον στη δική σου πλευρά. Αυτή τη συνεκμετάλλευση εννοούν. Αυτό είναι. Ακριβώς. Μπερδεύουμε, λέει ο Θουκυδίδης σε μια στιγμή στον Πλημμυσιακό Πόλεμο, για να δικαιολογούν τις πράξεις τους, άλλαξαν το νόημα των λέξεων. Για τους Αθηναίους μιλώντας. Άρα λοιπόν, οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή για να κάνουν τη δουλειά τους, ξαναείπα, πρώτα το συμφέρον τους και παρεμπιπτόντως το ότι θα ωφεληθούν οι χώρες εδώ, Τουρκία, Ελλάδα δηλαδή, τους ενδιαφέρει αυτό που λέμε στην εκμετάλλευση, που είναι συνδιαχείριση, η οποία συνδιαχείριση στην αλατούρκα ερμηνεία είναι Λεόντιος. Δεν θα είμαστε 50-50 στη συνδιαχείριση. Θα είμαστε 80-20, 90-10. Αυτό αντιλαμβάνονται ως καζάν-καζάν οι Τούρκοι. Τώρα, αν το καταλαβαίνουν οι δικοί μας και είναι ευχαριστημένοι με αυτό, σεβαστό. Εγώ δεν συμφωνώ. Από εκεί και πέρα όμως θα τα λουστώ και εγώ και όλοι μας. Θα γίνει εκείνο που θέλουν οι πολιτικοί, οι οποίοι είναι εκλεγμένοι από εμάς τους ίδιους και άσχετα τι λένε προεκλογικά ή τι εντολή παίρνουν, στην πορεία λένε αυτό που πούνε και Μακιαβέλη. Η υπόσχεση που δόθηκε ήταν μια ανάγκη του παρελθόντος. Ο λόγος που δεν κρατήθηκε η υπόσχεση είναι μια ανάγκη του παρόντος. Είπα ξύπα, αλλάξαν τα δεδομένα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή και έτσι πορευόμαστε. Λοιπόν, αρέσει, δεν μας αρέσει. Πάμε σε διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, λοιπόν, έχουμε τα ερωτήματα των ακροατών, αλλά θα πάμε, γιατί αυτό το εξαντλήσαμε εδώ και ενδεχομένως θα προσθέσουμε και κάτι από τις ερωτήσεις, θα πάμε στο πώς αναγνώσκεται, όχι από το κεφάλι σας, την ίδια την τουρκική πραγματικότητα σήμερα. Ναι, γιατί βέβαια γίνεται μεγάλη κουβέντα για την Τουρκία που άλλαξε προφίλ, ναι, αλλά εδώ έχουν υποθεί πράγματα και θάματα. Σύντομη το διακοπή. Το φαντασιακό κάποιον έχει αλλάξει η Τουρκία. Θέλω να μου σχολιάσετε δύο χωρία της συνέντευξης τύπου. Μάτσε. Το κάζους Μπέλι, αν θυμάμαι καλά, είναι από το 1995. Σωστά, μάλιστα. Ερωτήθηκε σήμερα λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων για το κάζους Μπέλι της Τουρκίας σε βάρος της χώρας μας. Απάντησε. Σαν εταίρος των δύο χωρών, λέω ότι είναι προς το συμφέρον τους να επιλύσουν διαφορές με διπλωματικό τρόπο και με ειρήνη
και να μην χρησιμοποιούν επιθετική ρητορική που κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα. Και οι δύο χώρες είναι σε προεκλογική περίοδο και αυτό δημιουργεί κίνητρα για τέτοια ρητορική. Πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχει ενδιαφέρον να βρουν τρόπους να επιλύσουν μακροχρόνιες διαφορές. Με συγχωρείτε, θέλω να σας ρωτήσω. Το κάζους Μπέλι είναι από το 1995 για οποιαδήποτε επέκταση χωρικών υδάτων. Τι μας λέει ο κύριος Μπλίνκεν εδώ ότι αυτά γίνονται επιθετικά λόγω προεκλογικού κλίματος? Δεν έχει report στο State Department διαχρονικά? Αμέ, καλύτερα από όλους. Τότε? Χαράστηκε η πολιτική εκεί πέρα. Τότε? Τότε είναι απάντηση αυτή. Είναι η κουβέντα που πρέπει να υποθεί τώρα, γιατί αυτό πρέπει να ακούσουν αυτοί που τέλος πάντων ακούν και ο κόσμος δηλαδή ουσιαστικά. Και από εκεί και πέρα να δοθεί και το δημόσιο στίγμα, αν θέλετε, η κατεθυντήρια, να το πω έτσι με την ορολογία που δίνουμε στις δημόσιες συμβάσεις, οι κατεθυντήριες λοιπόν για το που πάμε και τι θέλει η Αμερική. Δηλώνεται ούρμπι ετ όρμπι στην πόλη και στην οικουμένη. Άρα κύριε Σταθακόπουλε, αντί να πει να καταργηθεί, σύμμαχος είναι, και με τόσες βάσεις εδώ, να καταργηθεί το απαράδεκτο κάζους Μπέλι, λέει ότι καθίστε συζητήστε, Βεβαίως, γιατί αυτό συμφέρει τις ΗΠΑ. Μάλιστα. Και ότι όλα αυτά γίνονται προεκλογικά. Για την Ελλάδα. Και όλα αυτά γίνονται προεκλογικά. Μα αν είναι προεκλογική κορώνα της Τουρκίας, δεν έχουμε θέμα να επεκτείνουμε έως 12 ναυτικά μίλια. Αφελώς ρωτώ. Αφενός, αφετέρου, αυτό θα τα βρούμε. Γιατί να βάζουμε και όπλα και εμείς και οι Τούρκοι? Μάλιστα. Το δεύτερο που θέλω να μου σχολιάσετε είναι το εξής. Ρωτήθηκε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών για το τουρκολιβικό μνημόνιο και είπε την πάγια θέση ότι η δική μας θέση είναι ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο δεν προσδίδει κάποιο θετικό στοιχείο, είναι παράνομο. Και πήρε το λόγο ο κύριος Μπλίνκεν και είπε: Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να έχουμε στη Λιβύη μια κυβέρνηση που να έχει την νομιμότητα. Είναι μια ευκαιρία να προχωρήσει μπροστά η Λιβύη. Αλλά για το μνημόνιο δεν μας είπε αν είναι παράνομο. Ακριβώς. Και όπως έχω πει και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Τι να κάνουμε τώρα με τα φτωχά νομικά μου των 33 ετών από το 90, δικηγόρος Πειραιά. Είναι άλλο το άκυρο και άλλο το ακυρώσιμο. Και ρωτώ για χιλιοστή φορά, πού έχει ακυρωθεί το τουρκολιβικό μνημόνιο? Ποιο όργανο το έχει ακυρώσει? Διότι στο διοικητικό δίκαιο, από την εποχή του ρωμαϊκού δικαίου και φτάνοντας στο διοικητικό δίκαιο μέχρι σήμερα στην Ευρώπη, μαθαίνουμε για τη λέξη Barbarius Philippus, που γράφουν και η νομολογία των αποφάσεων των δικαστηρίων του Συμβουλίου Επικρατείας κλπ. Και το Consul Detat των Γάλλων. Λέει ότι τα de facto όργανα παράγουν νόμιμες διοικητικές πράξεις έως κάποιος που είχε νομοσυμφέρον τις προσβάλλει και ακυρωθούν. Δεν είναι αυτοδικαίως άκυρες. Θα ξεχάσουμε και την αλφάβητο του διοικητικού δικαίου. Τι να κάνουμε? Αλλά έτσι πρέπει να υποθούν τα πράγματα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Πάω στο φίλο το Γιάννη από την Αθήνα. Καλημέρα, λέει στον κύριο Σταθακόπουλο. Ως νομικός και καθηγητής θα ήθελα την άποψή του στο εξής. Πώς θα αξιολογούσε μια πρόταση η οποία θα περιελάμβανε την οριστική λύση του Κυπριακού με αποχώρηση των στρατιωτικών τουρκικών δυνάμεων κατοχής από τη Μεγαλόνισο, με ταυτόχρονη είσοδο της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, με αντάλλαγμα την συνδιαχείριση των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου? Δεν αναφέρω το Αιγαίο, γιατί το Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα τα κερδίσαμε με πόλεμο, ήμασταν με τους νικητές στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ό,τι κερδίζεται με πόλεμο δεν χάνεται ποτέ στα χαρτιά. Πώς τη βλέπει, λέει, αυτή την άποψη? Η άποψη αυτή είναι ιδεατή. Υπό ποια έννοια είναι ιδεατή? Ότι βεβαίως δεν συζητάμε για το Αιγαίο, δεν συζητάμε για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ούτε καν για τη Θράκη. Εκεί είναι παγιωμένα τα πράγματα και δεν νομίζω ότι χωρούν αμφισβήτηση, έστω και αν θέλουν κάτι να βλέπουν έτσι ερμηνευτικά, κάπως εξυγχρονιστικά τα θέματα. Το θέμα της Κύπρου, πράγματι, αν αποχωρήσουν τα στρατεύματα, έχουμε το εξής. Έχουμε την Κύπρο, η οποία είχε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαία χώρα, το 1 τρίτο της είναι υπό κατοχή εντωμεταξύ. Έχουμε αυτή την παραδοξότητα. Μπήκε 1η Μαΐου του 2004. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και τουρκοκύπριο ευρωβουλευτή, τον Ιαζή. Άρα λοιπόν, που έχει εκλεγεί βεβαίως με κόμμα της ελληνοκυπριακής πλευράς. Άρα λοιπόν, σε περίπτωση, το συζητούσαμε μάλιστα και με κάποιους φίλους από την Κύπρο τώρα τις μέρες που ήταν και εκλογές κάτω, ότι έτσι και αποχωρήσουν τα στρατεύματα και πούν όσοι είναι γεννημένοι στην Κύπρο, αποδεικνύεται αυτό, και είναι Τουρκοκύπριοι, δηλαδή Κύπριοι μουσουλμάνοι, τους λέμε Τουρκοκύπριους, πριν το 1974, κανένα πρόβλημα. Όσοι είναι έπικοι και έχουν έρθει μετά, έχουν την εξής εναλλακτική. Ή
φεύγουν πάνω που θέλουν με αποζημίωση των περιουσιών τους, από αυτούς που θα τις αγοράσουν, σαφώς και είναι χρυσάφι γη στην Κύπρο, το γνωρίζουμε, ή τέλος πάντων παραμένουν με άδεια παραμονής, σαν ξένοι. Γιατί είναι Τούρκοι που ήρθαν και επίκησαν. Τότε θα μπορούσαμε να δούμε και πώς θα λειτουργούσε ένα πολιτιακό σύστημα της Κύπρου με αντίστοιχη, κατά τη στοιχεία δηλαδή του πληθυσμού μουσουλμάνων χριστιανών. Όμως εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα και που ακούγαμε στην Κύπρο και για το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο πλην των νησιών επάνω που είναι εκεί στη Βαλτική, μεταξύ Φιλανδίας, Σουηδίας και λοιπά, αν θυμάμαι καλά, που είναι ένα ειδικό καθεστώς, το ευρωπαϊκό κεκτημένο λέει ότι δεν μπορεί να υπάρχει διάκριση σε μια χώρα σύμφωνα με το θρήσκευμα και σύμφωνα με το αν είναι Τούρκος, αν είναι ελληνικής καταγωγής ή τι δηλώνει ο ίδιος ή ποιον το θρησκευμά του. Άρα λοιπόν το ευρωπαϊκό κεκτημένο βάζει φράγμα και εμπόδιο σε αυτό που θέλουν να έχουν μια κατά τη στοιχεία εκπροσώπηση σε ένα καινούριο μοντέρνο πολιτικό σύστημα στην Κύπρο, που εφόσον φύγουν και τα στρατεύματα. Εφόσον φύγουν τα στρατεύματα και έχουμε μια ενιαία χώρα και λυθεί το θέμα αυτό, πράγματι εκεί θα υπάρχει και ένα ενεργειακό ταμείο. Το ενεργειακό ταμείο, το οποίο το συζητούν και οι Κύπροι εδώ και πολύ καιρό, χρόνια, θα δίνει τα ωφέλη του και στους Ελληνοκύπριους, τέλος πάντων για να συνεννοούμαστε, και στους Τουρκοκύπριους. Και βεβαίως η Κύπρος, ως ενιαία νήσος, ως ενιαία χώρα, έχει γύρω-γύρω και την υφαλοκρεπίδα της και τη δική της ΑΟΣ. Οπότε εκεί θα μπορούσε πράγματι πλέον, εφόσον η Τουρκία θα άρει τις όποιες ενστάσεις, να ενωθεί και η ΑΟΣ η ελληνική, πράγμα που δεν έχει γίνει. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα τόσων ειδικών γεωπολιτικών αναλυτών και γεωγράφων, που είναι ειδικοί και τους παρακολουθώ με σεβασμό τι λένε, γιατί δεν είναι ειδικότητά μου εμένα αυτή. Εμένα η νομική ερμηνεία και η κοινωνική ερμηνεία και η ιστορική, αν θέλετε, είναι των θεμάτων αυτών. Να ενωθεί λοιπόν η ΑΟΣ και μετά μπορούμε να συζητήσουμε για πολλά πράγματα θετικά. Πάμε σε γρήγορες απαντήσεις, δεν είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Καλημέρα από τη Σιτία, λέει ο Νίκος. Ωραίοντας. Στον κύριο Σταθακόπουλο. Το να παραδώσεις τα κλειδιά δεν μπορεί να είναι ανεκτό. Και κύριε Σταθακόπουλε, λέει, όσο και αν κρύβεται στις λέξεις, προδοσία λέγεται. Ναι. Δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω. Απλώς επειδή το να καταγγείλεις κάποιον ως προδότη είναι και ποινικό αδίκημα. Και βεβαίως πρέπει να αποδείξει ότι έχει προδώσει. Και βεβαίως από τη στιγμή που δεν έχουμε ακόμα, πέραν των λεκτικών, δεν έχουμε την πράξη ευτυχώς να έχει εκδηλωθεί και δεν υπάρχει κάποιος κατηγορούμενος για προδοσία, αντιλαμβάνεσαι ότι ως νομικός δεν μπορώ να λέω νομικές εκφράσεις οι οποίες επιχείρουν. Είναι ποινικά κολάσιμες πράξεις. Ο Αντώνης Ογκούρλιας, νέος επιστήμονας, λέει: καλημέρα. Επειδή μελετώ το ζήτημα του κοινοβουλευτισμού που είπε ο κύριος Σταθακόπουλος, δεν είναι κατά τη γνώμη μου το πρόβλημα η κομματοκρατία. Σας απαντώ, λέει, ότι το σύστημα των φατριών ή ομάδων επιρροής εμφανίστηκε ιστορικά ακόμη και στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και πολύ έντονα στις χώρες Μεσογείου. Το πρόβλημα είναι η εφαρμογή του. Προσωπικά συμπεραίνω ότι η πολιτική μας κουλτούρα δεν μπορεί να εφαρμόσει πλήρως το κυρίαρχο σύστημα της Δύσης της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και αυτό εξηγείται σε μια σειρά παραγόντων κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου. Αυτό που λέω εν συντομία στον κύριο Σταθακόπουλο είναι ότι η κυρίαρχη πολιτική τάξη που ασκεί το μοντέλο διακυβέρνησης που έχει διαδώσει η Δύση τους δύο τελευταίους αιώνες είναι μισοεφαρμοσμένο ή και ιδιότυπα εφαρμοσμένο με τα εγγενή χαρακτηριστικά του να είστε πάντα καλά. Συμφωνώ απολύτως. Έτσι είναι. Όπως το λέει, από τις φατρίες βγήκαν τα κόμματα. Μέσα από τις φατρίες βγήκαν ομάδες. Μέσα από τα καφενεία κάποτε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, το ξέρουμε αυτό, την κοινωνιολογία των καφενείων, ξεπίδησαν κόμματα, ξεπίδησαν ομάδες και συμφέροντα, ανατροπές σουλτάνων ή ηγετών. Ναι, πράγματι, αυτό ισχύει. Τις φατρίες και πώς οργανώνονται μετά σε κόμματα και πώς τα κόμματα κάνουν όλο αυτό το σύστημα το οποίο πολύ ωραία με το επαναλαμβάνω συμφωνώ απολύτως έτσι είναι ιστορικά. Άρα λοιπόν ναι, αυτό λέω εγώ ότι στην Βρετανία εφαρμόζεται κατά κάποιον τρόπο καλύτερα από ότι εδώ που εμείς εδώ πέρα έχουμε ακριβώς το ανάποδο. Εδώ πέρα όταν πεις τη γνώμη σου ο βουλευτής θα διαγραφεί. Σαφές. Στη Βρετανία όταν πουν τη γνώμη τους οι βουλευτές καθερούν ουσιαστικά τον πρωθυπουργό. Ο φίλος ο Κούλης από Θεσσαλονίκη, καλημέρα λέει στον κύριο Σταθακόπουλο. Αν μας βλέπουν σαν ενιαίο χώρο
Και εμείς οφείλουμε να βλέπουμε Τουρκία, ΝΑΤΟ και Γερμανία σαν ενιαίο χώρο. Όσοι η πολιτική είναι μπουκωμένη από τετραψήφια μισθοδοσία, προφανώς φοβούνται να μην χάσουν το χαβαλέ τους. Όμως η πλειοψηφία ημών είναι με τριψήφιο μισθό ή και καθόλου και αγωνιζόμαστε καθημερινά να επιβιώσουμε, ακονίζοντας διαρκώς το μυαλό μας. Δεν έχουμε ξεχάσει τίποτα από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Αγωνιστές υπάρχουν, κύριε Σταθακόπουλε, και προτιμούν να πέσουν οι τιμένοι παρά να ζουν και να σέρνονται. Επομένως, σεβαστό όπως το αναφέρεται να κάνει ο καθένας την επιλογή του, αλλά να την κάνει τώρα, λέει ο Κούλης, και όχι στο μέλλον. Ναι. Δεν αντιλέγω πάλι. Σωστή διαπίστωση είναι αυτή. Εγώ όταν μίλησα για επιλογές, είναι επιλογές των πολιτικών, όχι μόνο των πολιτών. Των πολιτικών επιλογές. Είναι μια πολιτική επιλογή της Ελλάδος από τα τελευταία 200 χρόνια να έχει παραδώσει τα κλειδιά. Αυτό θεωρεί ότι είναι το συμφέρον της. Okay, το αντιλαμβάνομαι, δεν το ενστερνίζομαι. Δεν αυτό το ενστερνίζομαι. Τώρα, εμείς οι πολίτες, από εκεί και πέρα, σαφώς και υπάρχουν και άνθρωποι που είναι ήρωες καθημερινότητας, σαφώς και θα θυσιαζόντουσαν για οτιδήποτε, για την ιδέα της έννοιας πατρίδα. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι μας που δεν τα στηρίζουν καθόλου αυτά και τα θεωρούν γραφικά και καταδικαστέ. Ο Σπύρος, αυτό το έρμο το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας δεν πρέπει και πότε θα γίνει στη χώρα, κύριε Σταθακόπουλε? Αυτό θα έπρεπε. Εδώ πέρα υπάρχει μια παιδική ασθένεια η οποία έχει πια συτεύσει. Έχει συτεύσει. Δεν είναι πια παιδική ασθένεια. Επειδή φοβόμαστε μη τυχόν και μέσα εκεί γίνει εκόλαψη πραξικοπήματος και ξανά έχουμε χούντα, γι' αυτό και δεν έγινε ποτέ. Αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε, διότι η γενιά μου που ήταν στρατιωτική, δηλαδή όταν εγώ ήμουν πρώτο έτος αστυνομική, αυτό που πήγανε πρώτο έτος στη σχολή Ευελπίδων ή στην Ικάρων ή στην αστικών δοκίμων, ήδη έχουμε κλείσει τα 58, έχουμε μπει στα 59, έχουν αποστρατευτεί οι συμμαθητές μου που πήγαν στρατιωτικές σχολές. Άρα λοιπόν η δικιά μου η γενιά που δεν είχε καμία τάση πραξικοπήματος ή ξέρω εγώ της ολοκληρωτισμού, επουδενή και οι νεότερες ακόμα περισσότερο. Είναι άδικο και βλάπτει τη χώρα τελικά να μην υπάρχει το συμβούλιο αυτό και δυστυχώς έρχεται σαν μια παιδική ασθένεια που έχει συτέψει, όπως είπα, ότι και καλά εκεί να μην γίνει άντρο και κέντρο αποφάσεων ουσιαστικά που θα επικεράσουν τις πολιτικές αποφάσεις και θα είναι εκεί πέρα από στρατιωτικούς. Νομίζω ότι αυτό εντάξει, οριμάσαμε. Πια πέρασαν 50 χρόνια, έλεος. Πήρανε σύνταξη, ακόμα και η δικιά μου γενιά. Ο φίλος ο Νικόλας, δύο ερωτήσεις έχω, λέει, για τον κύριο Σταθακόπουλο. Πρώτον, οι φιλέλληνες δεν ομοιάζουν στους φιλόζωους που πετάνε να αποφάει στον πεινασμένο αδέσποτο και έχουν ήσυχη συνείδηση? Δεύτερον, να συμφωνήσουμε ότι ο Τούρκος δεν μας έχει βάλει το γιαταγάνι στο λαιμό. Συνεπώς και εν ώψη εκλογών, τι θα μπορούσε να πει ο ίδιος τους Έλληνες ως καθηγητής νομικός και απόγονος αγωνιστών 21 για όσα ετοιμάζονται από συλλήβδη τις πολιτικές και οικονομικές ελίτ της χώρας για τα εθνικά ζητήματα? Και τέλος, θα τον παρακαλούσα να μου ετοιμολογήσει ως καθήλυνα αρμόδιος γνώσης τουρκικής το Καρά Τζαφέρ. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε το τελευταίο. Καρά είναι το μαύρο, αλλά καμιά φορά είναι και επιτατικό, σημαίνει πολύ. Τζαφέρ έχει να κάνει με το ζαφύρι. Μάλιστα. Η λέξη, το ζαφύρι, τον κόσμο δηλαδή. Ο πολιτισμός λίθος. Από εκεί και πέρα. Το θέμα, ας πούμε, το τι μοιάζουν οι φιλέλληνες και τα λοιπά. Εντάξει, οκ. Παρομοιάσεις μπορούμε να έχουμε πολλές. Το πόσο καθένας έχει τη συνείδησή του ήσυχη, τι να πω τώρα, πολλές επιλογές, ο καθένας όπως νομίζει, ως εμιδοκή που θα λέγε και ο Ηρόδοτος. Και ποια λοιπόν με το ερώτημα, το νομικό. Ότι από τη στιγμή που δεν μας έχει βάλει το γιατάγανι στο λαιμό, συνεπώς εν ώψη των εκλογών, τι θα ήθελε να πει στους Έλληνες ως καθηγητής για όσα ετοιμάζονται από τις πολιτικές και οικονομικές ελίτ της χώρας για τα εθνικά ζητήματα? Κοιτάξτε, και εμένα και άλλων που φιλοξενούμαστε και έχουμε δημόσιο λόγο σε εκπομπές καλή ώρα σαν εσάς. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Χθες αυτοσατηριζόμενος είπα σχόλιο για τα ελληνικά 10.456. Αυτοσατηριζόμενος δηλαδή. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Τα λέμε, μπορεί να έχουμε γίνει και γραφική για κάποιους. Τι έχω να πω. Αυτά που λέμε κάθε μέρα, γρηγορείτε και όταν θα σας λένε ότι τι να κάνουμε, there's no alternative, δεν υπάρχει εναλλακτική, να τους λέτε. Βεβαίως και υπάρχουν εναλλακτικές και υπάρχουν παραδείγματα εναλλακτικών. Δεν είναι ανάγκη να πάμε μακριά, ούτε στα βάθη της ιστορίας. Ξαναλέω. Κι ας μου ταχώνουνε. Το Ισραήλ για μένα είναι ένα παράδειγμα. Όχι στην κατάχρησή του. Δηλαδή πώς λειτουργεί κάποιες στιγμές ολοκληρωτικά ή πώς τα βάζει με τους Παλαιστίνιους. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Αλλά στο πώς χρησιμοποιεί την εξωτερική του πολιτική και πώς πλασάρεται και προσφέρει τη συμμαχία και πώς οι πάντες αντιλαμβάνονται ότι εκεί μπορεί να είναι ένα λουλούδι τέλος πάντων,
Αλλά το λουλούδι αυτό είναι δηλητηριώδες άμα το κόψεις, τα κουμπίσεις και δεν τα κουμπάμε. Μη μου άπτου δηλαδή εκεί. Δεν μπορεί και η Ελλάδα, βρε παιδί μου, να πει εδώ ό,τι λέμε το εννοούμε και είμαστε μη μου άπτου. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα άλλα λέμε, άλλα εννοούμε, άλλα καταλαβαίνουμε και άλλα κάνουμε. Και εδώ πέρα μας θυμίζει τον, τη ρίση του, του που είχε πει ο Ιουλιανός, παραβάτης τότε. Λέει, διάβασα, κατάλαβα, καταδίκασα. Και του λέει ο Μέγας Βασίλειος, μπορεί να διάβασες, αλλά δεν κατάλαβες. Γιατί αν καταλάβαινες, δεν θα καταδίκαζες. Άρα λοιπόν, η παρανόηση του τι διαβάζουμε και ποια είναι τα στοιχειώδη στοιχεία, δηλαδή αν μιλάμε την ίδια αλφάβητο, μιλάω για τον πολιτικό κόσμο, και εννοούμε τα ίδια πράγματα και η αλφάβητο είναι κοινή και έχουμε κατανοήσει ποιες είναι οι έννοιες. Το λένε και οι αρχαίοι φιλόσοφοι αυτό. Πρέπει να κατανοήσουμε, να ορίσουμε την έννοια. Define. Να ορίσουμε την έννοια για να μπορούμε να συνεννοηθούμε μετά. Αν ο καθένας αντιλαμβάνεται την έννοια διαφορετικό, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα έχουμε το εξής θέμα. Έχουμε εξαιρετικές μονάδες. Αλλά δυστυχώς πολύ σπάνια γινόμαστε ομάδα και έχουμε προπονητή που μπορεί να μας εμπνεύσει να βάλουμε γκολ. Τον αντίον τρώμε γκολ και μας αρέσει να αυτομαστιγωνόμαστε. Είμαστε. Δηλαδή τέτοια χώρα, τέτοιο λαό να αυτομαστιγώνεται τόσο πολύ όσο τον ελληνικό, δεν ξέρω στην ιστορία που διαβάζω και την παγκόσμια, δηλαδή του ψάχνω να βρω αυτομαστιγωνόμενο λαό. Τώρα είναι η διχόνια ειδωλερή που λέει ο ποιητής στον ύμνο της Ελευθερίας, ο Σολωμός. Είναι κάτι άλλο, είναι ο κακός μας ο καιρός, μας σώζει ο καλός Θεός των Ελλήνων, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως, αυτό που έχω να πω στον κόσμο, έτσι, για να βάλω μια τελεία, γρηγορείτε, μην. Λέτε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, δεν υπάρχει κάτι, τι να κάνουμε κτλ. Όλα γίνονται, όλα αλλάζουν. Θα πω ένα παράδειγμα της σύγχρονης σχετικά ιστορίας μας, πριν 110 χρόνια. Όταν έγινε το κίνημα στο Γουδί, έγινε ανέμακτα ουσιαστικά και κατέβηκαν και οι κυρίες από το Κολονάκι τότε με τα κρινιολίνα, τα ομπρελίνα, και ο απλός λαός και βγήκε και ο στρατός από τα στρατόπεδα τότε που ήταν μέσα στην Αθήνα και όλοι μαζί ενωμένοι. Κάνανε το κίνημα στο Γουδί που έφερε κάτι άλλο. Καλός ή κακός, ό,τι ήρθε και πώς εξελίχθηκε η ιστορία είναι άλλο καπέλο, αλλά έφερε κάτι άλλο. Όταν ο ελληνικός λαός πει ότι ξέρετε κάτι, δεν ξέρω τι θέλω ακριβώς, αλλά δεν θέλω άλλο από αυτό. Ενώ πάντα παίρνει την εξωτερική πολιτική. Εγώ δεν ανακατεύομαι με κόμματα, δεν ανήκω σε κόμμα, δεν κάνω πολιτικό κομματικό λόγο και δεν μιλάω για την εσωτερική μας πολιτική. Έτσι προς Θεού. Μιλάω πάντα για τα θέματα που με αφορούν την εξωτερική πολιτική. Όταν λοιπόν ο ελληνικός λαός πει υπάρχουν εναλλακτικές. Δεν θέλουμε, δεν είμαστε ειδικοί να τις ορίσουμε ποιοι είναι αυτές οι εναλλακτικές, αλλά δεν θέλουμε άλλο από αυτό. Και ουσιαστικά εφαρμοστούν οι πυλώνες, οι βασικοί που μαθαίνουμε στο πρώτο έτος στα μαθήματα κοινωνιολογίας, στις κοινωνικές επιστήμες, ότι για να αλλάξει μια κοινωνία χρειάζεται οι πνευματικοί να δώσουν το ιδεολόγημα. Χρειάζεται οι οικονομικοί παράγοντες να βάλουν οικονομική πλάτη και θα έρθει και ο λαός μετά, αφού δει ότι και οι πνευματικοί και αυτοί που έχουν την οικονομική ευρωστία βάλαν πλάτη και θυσιάζονται, θα έρθει και ο λαός, θα βάλει πλάτη και θα συστηθεί και αυτός για την αλλαγή που αξίζει στον κάθε λαό και στην κάθε χώρα να έχει. Δυστυχώς, οι πρόγονοί μου, επειδή κάποιος το ανέφερε για την καταγωγή μου από τους αγωνιστές του 21, μάλιστα φέρω ενός πιτσιρικά τότε που ήταν στην ομάδα των πεντημεζέων του Δήμου του Σταφακόπουλου, το όνομα το θεωρώ αυτό λεξί, Δημήτριος ήταν και αυτός, 16 χρονών παιδάκι, 17-18 το πιέσε ο πόλεμος κοντά στα 10 χρόνια, επέζησε και όλοι αυτοί οι πρόγονοί μου και από το σχολείο της μάνας μου, ήταν και στη φιλική εταιρεία της μάνας μου ο πρόγονος, ο Ιάννης Ελνοτόπουλος, γράφουν ότι απεβίωσαν επί της ψάθης και πήραν ένα μετάλλιο χάρτινο, ούτε καν μεταλλικό, δεν είχαν να ταΐσουν τα παιδιά τους. Και στη συνέχεια έχουμε τους μεγάλους αγωνιστές οι οποίοι κλείστηκαν στη φυλακή παρολίγο να αποκεφαλιστεί ο Κολοκοτρώνης, ο Πλαπούτας με στη φυλακή, μεγάλοι αγωνιστές μέσα, τον Γκρίτζαλη τον εκτέλεσαν οι φιλέλληνες βαβαροί και ο Μητροπέτροβας την κλείτωσε γιατί ήταν υπέργυρος. Και τον Αντρούτσο τον πέταξαν από την Ακρόπολη. Ακούστε εδώ. Λέει ένας φίλος ακροατής από το Μαρούσι, γεννηθεί στην Τουρκία, το Καρατζαφέρης έχει και άλλες εκδοχές. Μαύρο Τζίνι ή Μαύρος Μαϊντανός. Δεν ξέρω αν ισχύουν. Ναι, μπορεί, αλλά από ό,τι είχα δει τώρα, μην κάνω και τον έξυπνο, από ό,τι είχα δει ο ίδιος αποδέχεται το Μαύρο Ζαφύρι. Μάλιστα. Τώρα, λέει η Κάρμεν εδώ ένα εξαιρετικό ερώτημα και με αυτό θέλω γρήγορη απάντηση να πάμε στην τελευταία διακοπή για σήμερα. Okay. Λέει,
Αν λοιπόν εμείς είμαστε οι έτοιμοι, οι πρόθυμοι κτλ., δεν φέρνουμε κανένα εμπόδιο και αφού είναι όλα συμφωνημένα, ποιος είναι ο παράγοντας που τα προχωρά και γιατί δεν τα προχωρά? Προχωράνε τα πράγματα κανονικότατα, απλώς δεν προχωρούν στο χρόνο που εμείς νομίζουμε. Δηλαδή ο χρόνος ο πολιτικός είναι τελείως διαφορετικός από τον χρόνο που λέμε να κάνω τη δουλειά μου, ρε παιδί μου, να τελειώνω τώρα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες και είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Πρώτον, εδώ, όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, κοιτάει και κοιτούσε πάντα και κοιτάει διαχρονικά και η Ρωσία. Ένας από τους λόγους της μη επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια δεν είναι μόνο η Τουρκία, είναι και η Ρωσία, παλιά Σοβιετική Ένωση. Είναι τα 5 αγκυροβόλια που έχει στην ανοιχτή θάλασσα, το παλιό Σοβιετικό ναυτικό και ακόμα τώρα και το Ρώσικο ναυτικό. Δηλαδή γνωρίζουμε που είναι αυτά και τα περάσματα μέσα δηλαδή από το Αιγαίο. Γνωρίζουμε ότι δεν θα θέλα να γίνει αυτός ο ενιαίος χώρος, αλλά Αμερικάνα, να το πω έτσι, η Ρώσια αυτό το πράγμα, και ήδη υπάρχει σύγκρουση που το λέγαμε από πέρσι, έχει στοιχεία παγκοσμίου πολέμου. Ας μην βλέπουμε να μην βρίσκεται σε ύφεση όλο αυτό το πράγμα, να βρίσκεται σε ανάπτυξη μέχρι να εξαντληθεί η Ρωσία και να κάνει πίσω, να χάσει. Δηλαδή θα πολεμάμε εσάι μέχρι να παραδεχθείς ότι έχασες, μέχρι να θαρείς. Έχουν λοιπόν και το θέμα της Κίνας. Η Κίνα έχει θέματα εδώ πέρα στην περιοχή μας, γιατί έχει κάνει ένα τεράστιο λιμάνι, όπως ξέρουμε, συμφερόντων της ενότητας, δηλαδή το λιμάνι υπήρχε, της Κόσκο και τα συμφέροντα τα κινέζικα. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα είναι ένας κόμβος, είναι μια κλειδαριά που είναι πολύ παραπαντικό. Δεν είναι οι Αμερικάνοι, παιδιά, βρείτε τα, τελειώσαμε και εντάξει το κάνουμε. Η Τουρκία παίζει τα δικά της τα παιχνίδια της αυτονόμησης και θέλει να πατάει και σε δύο βάρκες και πατάει επιτυχημένα ως επιτίδιος ουδέτερος, όπως είχε πει ο καθηγητής Φρανκ Βέμπερ το 1985 με το ομώνυμο βιβλίο «Το επιτίδιος ουδέτερος», μετάφραση «Yes» και πρόλογος του καθηγητή Βερέμι τότε, το 1985, νομίζω είναι εξαντλημένο, δεν ξέρω αν έχει ξαναβγεί το βιβλίο. Τέλος πάντων, μπορούσε και πατά. Λένε, δεν μπορεί να πατά σε δύο βάρκες, λένε οι δικοί μας εδώ πέρα αφηγηματίες. Η Τουρκία λέει, κοιτάξτε να μαθαίνετε πώς πατά σε δύο βάρκες. Λοιπόν, πάντα πατούσε δύο βάρκες. Έχει λοιπόν τα συμφέροντά της, τα ατομικά ως χώρα. Έχει τα συμφέροντα τρίτων της Ανατολής, που είναι longa mano πληρεξούσιος. Έχει ένα πρόξι δηλαδή ουσιαστικά ευλεξουσιότητα για αυτούς. Και βεβαίως ό,τι μπορεί να αφηληθεί και από τη Δύση και από την Ευρώπη, δηλαδή σε θέματα φορολογικά και σε θέματα δασμών, και βεβαίως με την Αμερική σε θέματα οπλικά και γενικώς, γιατί είναι ένας μεγάλος. Κρατήστε το, θέλω να πάω σε διακοπή τελευταία λοιπόν, και θα κλείσουμε μαζί, γιατί θέλω μας οφείλετε και μια σύντομη ανάλυση στο τι κατά τη γνώμη σας συμβαίνει παρακολουθώντας το εσωτερικό της Τουρκίας στην Τουρκία. Πολύ γρήγορα, γιατί δεν θα προλάβουμε, θέλω να ακούσετε καταρχάς τα εξής σχόλια. Λέει εδώ ο καπτάν Τάσος, δουλεύοντας στα πετρέλαια τόσα χρόνια σε δεξαμενόπλια, πετρελοπηγές και σε μεγάλες εταιρείες πετρελαίου, γνωρίζω καλά ότι δεν πάνε σε άντλης πετρελαίου αν το παράκτιο κράτος ή κράτη δεν υποβαθμιστούν οικονομικά και αν δεν τους δημιουργήσουν και εσωτερικό πρόβλημα. Είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε μόνοι να προχωρήσουμε σε συμφωνίες για εξορίξεις. Η Κύπρος που προχώρησε σε ορισμένες είναι ακόμη μια χώρα διαιρεμένη. Εάν η λύση, λοιπόν, λέει ο καπτάν Τάσος, είναι κάποιο είδους συνεκμετάλλευση, ούτως ή άλλως οι εταιρείες πετρελαίου δεν έχουν πατρίδα, ακόμη και οι Τάρκες πετρόλιου. Θα πρέπει να πετύσουμε τουλάχιστον ανταλλάγματα, το οποίο θα είναι και εδαφικά και αποζημίωση όσων καταστράφηκαν στην πόλη, για παράδειγμα. Να ζητήσουμε να δεχτούν οι μεγάλες δυνάμεις εμπορίου να δημιουργηθούν στην Ελλάδα βιομηχανικές και βιοτεχνικές ζώνες. Επειδή τα πετρέλα είναι βρώμικα και ποτέ κανείς δεν κέρδισε από αυτά, τουλάχιστον κράτη όπως το δικό μας, βλέπε Νιγηρία, Βραζιλία και αλλού, θα πρέπει μέσω ενός υποτιθέμενου διακανονισμού για κοινή χρήση να πετύσουμε εμείς άλλα πράγματα. Και λέει ο Νικόλας, πιστεύετε σοβαρά ότι μπορούμε να γίνουμε μια χώρα με τους υδρογονάνθρακες όπως η Νορβηγία, με ένα ταμείο για τις επόμενες γενιές? Γρήγορη απάντηση. Όχι. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή του και βεβαίως ο άνθρωπος, επειδή έχει εμπειρία, είναι ρεαλιστής και εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν ρεαλιστική σκέψη και η οποία εκπορεύεται όχι από θεωρίες αλλά από την πράξη της ζωής. Όχι, δεν μπορούμε να γίνουμε σαν την Νορβηγία. Εκείνο που έχουμε, είμαστε προς το παρόν, είμαστε το Πορτορίκο της Μεσογείου, που το Πορτορίκο αποφάσισε να μην εκμεταλλευτεί τα ενεργειακά του αποθέματα, ακριβώς για να μην έχει τα προβλήματα που περιέγραψε προηγουμένως ο ακροατής μας. Επομένως ήταν επιλογή του. Η Ελλάδα μέχρι τώρα είναι έτσι. Το θέμα το ενεργειακό νομίζω ότι αν ποτέ γίνει θα είναι άκερο.
θα είναι άκερο, γιατί θα έχουν αλλάξει τα διεθνή δεδομένα και ο κόσμος γενικώς θα έχει ενέργεια με άλλους τρόπους. Το πιθανότερο δηλαδή. Τώρα σε δουλειά να βρισκόμαστε, σε τριβή και τα λοιπά, και για να κλείσω πάλι με μια ατάκα αυτό που ρώτησε προηγουμένως η ακροατριά μας, οι φίλοι, πότε θα γίνει αυτό. Στην πολιτική αυτού του είδους, που είναι σε περιοχές κλειδιά και σε περιοχές που έχουν ιδιαίτερους λαούς που δεν το καταπίνουν αμάσιτο το χάπι, γίνεται αγάλι-αγάλι αγούριδα μέλι. Τι σημαίνει, άλλη χρόνη. Τι σημαίνει αυτό. Οι χρόνοι αργούν, δεν είναι εδώ και τώρα. Ή περιμένουν την κατάλληλη στιγμή. Μια συγκυρία όπως η σεισμή δίνει μια ευκαιρία να προωθηθεί μια σύγκληση συμφερόντων τρίτων, ξαναλέω, όχι της Ελλάδας και της Τουρκίας πρωτίστως, των τρίτων που έχουν συμφέροντα εδώ, πέραν από την Τουρκία και την Ελλάδα, να προωθηθεί αυτό κάπως, με αφορμή ένα γεγονός, μια συγκυρία, και από εκεί και πέρα κάνουμε ένα βήμα, το επόμενο βήμα όταν θα έρθει πάλι άλλη συγκυρία, και πάει λέγοντας. Να διαβάσω μια είδηση της τελευταίας στιγμής, αν μου επιτρέπετε. Με μια λυτή δήλωσή του, ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής ανακοινώνει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές. Η σύντομη δήλωσή του είναι: αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική μου διαδρομή. Ως εκ τούτου δεν θα είμαι υποψήφιος προσεχής εκλογές. Προφανώς στηρίζω πάντα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και υπηρετώ αδιαλείπτως επί μισό σχεδόν αιώνα. Πιστός στην ιστορία της, στην ιδεολογία της αρχής και την αξία της. Αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε τελευταία ερώτηση για σήμερα από τον Στέφανο. Μάλιστα. Πιστεύει ο κύριος Σταφακόπουλος ότι πρέπει όλα αυτά που περιγράφει να βγουν με έναν τρόπο και στις επικείμενες εκλογές? Εννοεί ως αντίδραση του κόσμου. Ναι, το θέμα είναι το εξής, ότι στις εκλογές του κοινοβουλευτικού συστήματος υπάρχουν και άλλα συστήματα. Ο πας και γράψεις και το όνομα αυτού που θέλεις να σε εκπροσωπήσει, έστω και αν δεν είναι υποψήφιος. Στην Ελβετία, ας πούμε, στα καντόνια κτλ. Γίνεται αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι ποια κόμματα στην Ελλάδα δίνουν την εναλλακτική από αυτές που οι σχολιαστές, πολλοί εξήμων, αναφέρουμε. Ο καθένας στην ειδικότητά του. Πάντοτε μιλάμε για την εξωτερική πολιτική. Δεν ξέρω. Ας το ψάξει ο κάθε ψηφοφόρος πολίτης. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε πολίτες και όχι υπήκοοι, υπόκοι ακούω δηλαδή. Να είμαστε πολίτες. Ας ψάξει το κάθε κόμμα τι πρεσβεύει, τι λέει, ας το εμπιστευτεί. Γιατί συχνά τα κόμματα κάνουν το είπα ξύπα. Είπα τότε, άλλαξαν τα δεδομένα, τώρα το χειρίζομαι αλλιώς την τετραετία που είμαι εκλεγμένος. Και τώρα δεν είσαι και πολύ σοφός ως λαός να με ελέγξεις. Θα ξαναείσαι σοφός όταν θα με ξαναψηφίσεις, όταν θα με ξανανομιμοποιήσεις τα επόμενα 4 χρόνια. Εδώ πέρα τώρα αντιγράφω εντός εισαγωγικών το δάσκαλο το Γκοντογιώργη, έτσι, και τον Μακαρίτη το δικό του, τον Νεογλυτοσάρη. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, ας το ψάξει ο κάθε ένας και αν δει ότι αυτά τα οποία λέμε τον εκφράζουν σε κάποιο κόμμα, ας ψηφίσει αυτό το κόμμα, καλή την πίστη. Τώρα τι θα του βγει δεν ξέρω. Και θα την κάνω τη χάρη στο Σιμεών, γιατί οδηγεί ταξί. Εντάξει, ναι. Λέει καλημέρα για την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Η κυρία Μπακογιάννη στην εκπομπή σου, Γιώργο, είπε ότι δεν είναι ακόμη η ώρα. Πόσες δεκαετίες ακόμη θα ακούμε πως δεν είναι ακόμη η ώρα και πόσα χρόνια ακόμη θα τα ακούμε? Μήπως μέχρι να μην υπάρχει αυτή η ώρα για να γίνει, να προσθέσω εγώ στο Σιμεών, αφού είμαστε σε καλό δρόμο με την Τουρκία. Αφού, όπως λέει και ο κύριος Μπλίκεν, να τα βρούμε με διάλογο. Και αφού είναι και στα κάτω της και αφού τη βοηθάμε. Τι μας εμποδίζει με τέτοιους εξοπλισμούς να πάμε έως τα 12 ναυτικά μίλια που είναι δικό μας δικαίωμα? Αυτό δεν το συζητάς με κανέναν. Είναι απλό. Απλό και οδυνηρό. Δεν είμαστε αυτόφωτοι. Είμαστε τρόφωτοι. Λοιπόν, κύριε Σταθακόπουλε, θέλω να κλείσουμε με το ποια είναι η ακτινογραφία αυτή τη στιγμή στην τουρκική εσωτερική πραγματικότητα, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά. Πέρα από την τεράστια καταστροφή, κανείς δεν μπορεί να την πετάει έτσι. Είναι 8, 10 εκατομμύρια, 12. Είναι μια Ελλάδα στην ουσία πλάς που έχει καταστραφεί. Βεβαίως. Πράγματι, είναι μια έκταση από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αθήνα και μέσα εκεί βάλετε ανάλογα τώρα και με όσους δεν είναι καταγεγραμμένοι και τους πρόσφυγες από τη Συρία κτλ. Μπορεί να είναι και 15 εκατομμύρια κόσμος. Άρα, μιλάμε για μια μισή Ελλάδα και μια έκταση Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Δηλαδή, οποιαδήποτε χώρα να το αντιμετωπίζει αυτό θα είχε πρόβλημα τεράστιο, εκτός και ήταν η Ιαπωνία ενδεχομένως. Άρα λοιπόν, πάμε στην ανθρωπογεωγραφία της περιοχής για να δούμε και λιγότερα και την κοινωνία, γενικότερα την κοινωνία της Τουρκίας και εν ώψη και των εκλογών τους.
Στην περιοχή είναι Τουρκία, σαφώς. Σαν σύνορα είναι Τούρκοι υπήκοοι. Όμως είναι κουρδικής καταγωγής ως επιτοπλίστων, είναι αραβικής καταγωγής ως επιτοπλίστων. Δεν θα πω τώρα και στο τι θρησκεύονται, αλεβίδες κτλ. Λέω εθνολογικά. Και είναι και Ρωμιοί που ανήκουν στο Πατριαρχείο Αντιοχίας, το οποίο έχει μεταφερθεί στη Δαμασκό. Αυτοί θεωρούνται, παραξενεύονται κάποιοι και μου λένε, μα τι είναι δυνατόν. Ναι, θεωρούνται δευτέρας ταχύτητος και κατηγορίας Τούρκοι πολίτες για τους υπόλοιπους Τούρκους. Επίσης, ο σεισμός εκεί δεν έχει το ίδιο αντίκτυπο κοινωνικά. Αν γινόταν ένας ίδιος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα, Σιζμίρ, εκεί είναι λίγο στους παρίες, στους ταλέπορους δηλαδή. Τι να κάνουμε, πάθαν και αυτό. Η νοοτροπία του λαού, πάλι, ο οποίος είναι ως επιτοπλίστων ο πολλής λαός, ψηφιακά αγράμματος, ψηφιακά ξαναλέω, και παρότι γράφουν τα Twitter διάφορα και γίνεται επανάσταση μέσα από το Twitter και αντιερδογανικό ρεύμα μέσα του Twitter από ανθρώπους οι οποίοι ήταν έτσι κι αλλιώς κατά τον Ερντογάν, ή πολλοί εξ αυτών είναι αυτοεξόριστοι στο εξωτερικό, άρα γράφουν εκ του ασφαλούς. Δεν ανατρέπει τα δεδομένα. Ο κόσμος εκεί, το είδαμε στα πλάνα, δεν είναι αυθαίρετο αυτό που λέω. Πιστεύει, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι τα ακούσαν στο Καντέρ, στο Μοιραίο, στο Πεπρωμένο και στο Μερχαμέτ, στο Έλεος, το οποίο θα έρθει. Ποιος τα δίνει αυτά, ο πρόεδρος Ερντογάν. Πάμε τώρα νομικά, ξερά. Κύριε Ερντογάν, τι είχατε, και ένα φυσικό φαινόμενο, μάλιστα. Γιατί όμως έγινε τόσο μεγάλη καταστροφή? Τι να κάνουμε? Το ένα είναι το θρησκευτικό μέρος, το Μοιραίο. Το άλλο είναι ότι εγώ είχα νομοθεσία την οποία κάποιοι επίορκοι δεν τήρησαν. Θα τιμωρηθούν? Α, μάλιστα. Τι άλλο να κάνει? Θα τους δει, θα τους σκοτώσει? Όχι. Θα τιμωρηθούν. Μάλιστα. Αποζημίωση θα μας δώσεις? Σαφώς. Έχουμε το Ταμείο Αποκατάστασης Φυσικών Ζημιών. Μάλιστα. Θα μας φέρεις και άλλα χρήματα από αλλού? Οι πάντες, ο κόσμος όλος. Μάλιστα. Σε ακούει ο υπόλοιπος κόσμος τώρα που κάνεις έκκληση βοηθείας? Σαφώς και με ακούει. Φτιάχνω και τις σχέσεις μου εκεί πέρα που λέγανε θα με κλείσουν, μια χαρά. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε ποιος είναι το αντίπαλον δέος του Ερντογάν. Ποιος είναι, αλήθεια, ποιος είναι? Γιατί εγώ δεν ξέρω το όνομα του. Ποιος είναι ο αντίπαλος του Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν σε τρεις μήνες ή σε τέσσερις ή τέλος πάντων, αν αναβληθούν για λίγο? Δεν το ξέρουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιοι μπορεί να είναι. Εγώ, κύριε Σαχίνη, με έχετε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές και σας ευχαριστώ. Ουδέποτε είπα ότι θα είναι ο Ιμάμογλου. Ας έλεγαν πολλοί ότι θα είναι ο Ιμάμογλου. Ο Ιμάμογλου εφιός κάνει πίσω. Γιατί? Γιατί δεν θέλει να έρθει σε ρήξη με τον αρχηγό του κόμματός του, του ΤΣΕΧΑΠΕ, τον Κετσιστάρογλου, ο οποίος αυτός θέλει να είναι ο αρχηγός. Η Αξενέρ έχει πει ότι εγώ θέλω να γίνω πρωθυπουργός, αν κερδίσουμε το δικό μας μέτωπο. Οι Κούρδοι σαφώς δεν. Μάλιστα λένε θα κατεβάσουν και δικό τους υποψήφιο. Ο Νταβούτογλου δεν ενδιαφερόταν. Κάτι πήγε να πει ο στηριζόμενος ήδη από το 2020 από τους Γερμανούς, Αλί Μπαμπατζάν. Τον καθάρισε σαν αυγόνα του πολεϊκά ο Ερντογάν με το κιχ που έκανε. Άρα λοιπόν θα έχει τον Κιλιτσάρογλου. Ο Κιλιτσάρογλου μαζεύει το αντιερντογανικό ρεύμα στην Τουρκία? Όχι. Άρα πώς θα κερδίσει ένας που δεν μαζεύει το αντιερντογανικό ρεύμα τον Ερντογάν, που έχει το κράτος και τον τερίντε βλέπετε βαθύ κράτος στα χέρια του 20 χρόνια και αυτή τη στιγμή τους αναφέρεται στο Mega Project, δηλαδή τι σας έκανα όλα αυτά τα χρόνια και πρέπει να έχω μια πενταετία να ανακάμψουμε και να μπορέσω να υπουλώσω και την πληγή του σεισμού. Άρα λοιπόν το 80% των νέων που θα ψηφίσει τώρα, που είναι γεννημένοι μετά το 2000 και είναι 13 εκατομμύρια νέοι στην Τουρκία, 3 εκατομμύρια εξ αυτών 18 που ψηφίζουν πρώτη φορά, δεν ψηφίζουν κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα στον πρώτο γύρο. Ή απέχουν ή ψηφίζουν μικρά κόμματα. Όμως λένε ότι στο δεύτερο γύρο το 20% εξ αυτών, ως αναγκαίο κακό, θα ψηφίσουν τον Ερντογάν. Πάμε παρακάτω. Οι Κούρδοι τι ψηφίζουν, και οι Σύριοι που έχουν πάρει χαρτιά τώρα και έχουν γίνει Τούρκοι πολίτες και πάνε να ψηφίσουν. Δημοσκοπήσεις τηλεοπτικές. Όπου είσαι Σουριές, δηλαδή με τη Συρία. Τι ψηφίζεις? ΧΑΝΤΕΠΕ που είναι εκεί πέρα το κουρδικό κόμμα και το Τεμιρτάς ή τον Ερντογάν? Ερντογάν, λέγανε όλοι αυτοί που έχουν πάρει χαρτιά από τον Ερντογάν. Άρα, πριν το σεισμό βέβαια. Αλλά δεν νομίζω ότι είχε αλλάξει τίποτα μετά τους σεισμούς. Άρα λοιπόν, πώς θα. Τι ψηφίζουν οι Κούρδοι? Οι Κούρδοι λοιπόν ψήφισαν το 18, αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης, 30% Ερντογάν και μόλις 9% Ιντζέ, που ήταν υποψήφιος του ΤΣΕΧΑΠΕ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Τώρα γιατί να ψηφίσουν τον Κιλιτσάρογλου, που τον θεωρούν κουτσοάλογο, η κοινή γνώμη? Πάμε παρακάτω. Υπάρχουν ομάδες θρησκευτικές, μέχρι και η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ στην Τουρκία, οι οποίοι στο δεύτερο γύρο, ξαναλέω, στο δεύτερο γύρο,
ψηφίζουν ως αναγκαίο κακό έστω Ερντογάν. Το Ερντογάν του λείπει ένα 10% πριν το σεισμό για να κερδίσει στο δεύτερο γύρο. Θεωρώ ότι μπορεί να το βρει ή τέλος πάντων δεν ξέρω αν θα κερδίσει. Αλλά ο Ερντογάν, να το πω έτσι, με ένα σόφισμα, δεν το επιτρέπεται να χάσει. Δεν ξέρω αν θα κερδίσει, αλλά δεν το επιτρέπεται να χάσει. Τώρα θα κάνει τις εκλογές εμπρόθεσμα. Εδώ πάλι έχει βγει από πάνω. Η αντιπολίτευση του λέει ούτε μέρα του λέει δεν θα καθυστερήσεις για θα γίνει συνταγματική εκτροπή και πάμε στο άρθρο 78 του συντάγματος που λέει μόνο με πόλεμο. Πόλεμο δεν έχουμε, άρα θα κάνεις εκλογές ή 14 Μαΐου, το αργότερα 18 Ιουνίου, λέει ο Ερντογάν. Είσαστε ανάλγητοι. Θέλετε να αρθείτε στην εξουσία, να καρποθείτε την εξουσία και δεν σκέφτεστε τους ταλέπορους πονεμένους. Πού θα πάνε να ψηφίσουν 15 εκατομμύρια άνθρωποι εκεί πέρα? Δεν ντρέπεστε λιγάκι? Αλλά δεν σας φοβάμαι κιόλας. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές εμπρόθεσμα, ναι, θα τις κάνω και θα σας κερδίσω. Όμως έρχονται οι συνταγματολόγοι οι δικοί του, του ΑΚΕΠΕ, και του λένε, Πρόεδρε, έχουμε και το άρθρο 119 του συντάγματος. Τι λέει το άρθρο 119? Ανωτέρα βία. Αν τα παντρέψουμε και πούμε ότι έχουμε ανωτέρα βία, κήρυξη καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης σε μέρος της χώρας, ναι, με συνέπειες όμως νεκρών σαν να είχαμε πόλεμο, βομβαρδισμό. Και το παντρέψουμε με το 78 και πούμε δεν είναι πόλεμος με βόμβες, αλλά είναι σαν πόλεμος γιατί έχουμε 100.000, 40.000 νεκρούς και 100.000 ίσως θα φτάσουν με τους αγνοούμενους και αυτοί που θα τους βρουν ποτέ μέσα στα χαλάσματα. Άρα μήπως να το παντρέψουμε. Μα θα κάνουν ένσταση οι Ρεπουμπλικάνοι του ΤΣΕΧΑΠΕ και θα πάνε στο διστηματικό δικαστήριο. Και μέχρι να βγει η απόφαση να τελεστεί δικήση, να έχει γίνει οριστική, εκλογές θα έχουν γίνει, θα ξανακερδίσει, θα παράσταση νίκης και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Άρα λοιπόν να το πάμε παραπέρα και ας κάνουν τις ενστάσεις αυτοί. Ή να κάνουμε εκείνο που κάναμε το 2019 στις δημοτικές εκλογές. Τι κάναμε παιδιά το 2019 στις δημοτικές εκλογές? Είπαμε οι παντουρκικές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές τον Ιούνιο του 2019. Όμως σε κάποιες περιοχές που είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης το χειμώνα που είχε περάσει του 2018-2019, οι εκλογές γίναν τον Νοέμβριο του 2019. Και πάλι οι Ρεπουμπλικάνοι κάναν ενστάσεις και τις απέρριψε το συνταγματικό δικαστήριο της Τουρκίας. Οι Τούρκοι έχουν συνταγματικό δικαστήριο, εμείς δεν έχουμε. Και έχουν και ανωτάτη επιτροπή εκλογών, εμείς δεν έχουμε. Την έχουν από το 1950. Εμείς λύνουμε τις διαφορές αυτές στα διοικητικά δικαστήρια. Για να ξέρουμε, ας πούμε, και τη νομική διαδικασία. Το συνταγματικό δικαστήριο, λοιπόν, έχει μια νομολογία για δημοτικές εκλογές και θα μπορούσε να του πει: κάνε παντουρκικές εκλογές μέχρι τις 18 Ιουνίου. Όμως στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί εκτάκτου ανάγκης, κάτω στο Νοέμβριο του χρόνου. Και πώς θα εκπροσωπηθεί αυτή η περιοχή? Θα εκπροσωπηθεί κατά πάσα πιθανότητα, αυτό ξαναλέω, είναι πιθανές ερμηνείες. Ότι έχουμε συνταγματική εκτροπή, έχουμε. Γι' αυτό και θα γίνουν ενστάσεις. Αλλά θα κερδιθούν οι ενστάσεις στο συνταγματικό δικαστήριο. Χλωμό. Δύσκολο να κερδιθούν. Άρα λοιπόν θα του πούνε, δεν θα κάνεις εκλογές εκεί, θα τις κάνεις του χρόνου, όποτε θέλεις, και θα παραταθεί εκ του νόμου η θητεία των βουλευτών, θα έχεις ολομέλεια λοιπόν στην Εθνοσυνέλευση, δεν σου λείπουν βουλευτές, θα εκπροσωπεί την περιοχή με τους ήδη εκλεγμένους που θα παραταθεί η θητεία τους όσο χρειαστεί, 6 μήνες, 7 μήνες, 8 μήνες, 10 μήνες, 12. Και όταν θα εκλεγείς εσύ και πρόεδρος, γιατί δεν θα έχουν ψηφίσει για πρόεδρο στο Χατάι, στην περιοχή την Πληγίσα, άρα θα του λείπουν ψήφοι του πρόεδρου. Δεν πειράζει, θα εκλεγεί με τους υπόλοιπους ψήφους των Τούρκων πολιτών. Και θα δώσουν ένα είδος σε εισαγωγικά, αν παρεπεξηγηθεί ο λόγος και μου πούνε δεν υπάρχει στην Τουρκία αυτό, για να χρησιμοποιήσω ορολογία να το καταλάβουμε. Ένα είδος ψήφου εμπιστοσύνης προς τον πρόεδρο και θα του πούνε, πρόεδρε, και εμείς ως εκπρόσωποι της περιοχής, της πληγής σας, συμφωνούμε στην εκλογή σου, σε επικυρώνουμε και όταν γίνουν εκλογές έχει ο Θεός. Και θα μου πει κάποιος, καλά, και άμα αυτοί χάσουν και βγουν άλλοι και δεν θα έχουμε πρόβλημα τότε. Σαφώς και θα υπάρχει πρόβλημα. Με τα ελληνικά δεδομένα, με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και τα νόμιμα δεδομένα. Αλλά μιλάμε για την Τουρκία. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά των ερμηνευτών της Τουρκίας, ότι πάνε να ερμηνεύσουν την Τουρκία που είναι sui generis, δηλαδή ιδιογενείς, ιδιότυποι, σαν να είναι η Ελλάδα ή μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αν δεν είναι, και να ερμηνεύσεις την Τουρκία πρέπει να ερμηνεύεις άλλα Τούρκα, που είναι άλλος αξιακός κώδικας από αυτόν που εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και λένε, μα είναι δυνατόν? Ναι, είναι δυνατόν, γιατί μιλάμε για την Τουρκία. Δημήτρη Σταθακόπουλος, τον ευχαριστώ θερμά σήμερα σε όλη την εκπομπή. Νομίζω ότι με επάρκεια ξεδίπλωσε αρκετές από τις σκέψεις του, όχι όλες. Θα τα ξαναπούμε μαζί του. Τον ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ κύριε Θάκη. Καλή σου ημέρα, Δημητρή. Υπομονή τους και για τον χρόνο που μου έδωσες. Να είσαι καλά.